Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε τον υπεύθυνο τομέα Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νίκο Δαγλαρτζή, και τη συντονίστρια δράμας του κόμματος, την κυρία Δέσποινα Βατσαλίδου, που φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star για να συζητήσουμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την πορεία των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλό σας απόγευμα. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν που είσαστε κοντά μας. Και να ξεκινήσουμε με τις εσωκομματικές διαδικασίες των Ανεξάρτητων Ελλήνων και την προετοιμασία εν ώψη του συνεδρίου και τα προσυνέδρια που γίνονται. Κύριε Δαγλαρτζή, να μας δώσετε μια πρώτη εικόνα και σε για να περάσουμε στην κυρία Βατσαλίδου. Έχουμε ένα προσυνέδριο το οποίο θα γίνει στην Κομωτινή μετά το προσυνέδριο της Καβάλας, με τελικό σκοπό το συνέδριο της Αθήνας που θα γίνει τέλος Απριλίου. Σε επίπεδο δράμας, κυρία Βατσαλίδου, πώς είναι οι προετοιμασίες? Πριν από λίγο καιρό έγιναν και τα εγκαίνια των γραφείων σας, μάλιστα και παρουσία του Προέδρου, λοιπόν, του κυρίου Καμέν. Όλοι τρέχουμε αυτή τη στιγμή για το συνέδριο. Έχουμε και το προσυνέδριο, όπως είπε ο κύριος Δαγλαρτζής, στις 31 Μαρτίου στην Κομωτινή, το οποίο έχει και πολύ σοβαρά θέματα. Εμείς, σαν συντονιστική, έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις μέχρι στιγμής στη Δράμα, ναι, και ετοιμάζουμε και άλλες δράσεις. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω καταρχήν πού βρίσκονται τα γραφεία μας, για να έρχεται ο κόσμος εκεί. Είναι στη Θεοφύλου Αθανασιάδη 31-33, απέναντι από την Αλάνα των Ταξί στον Κήπο, στον δεύτερο όροφο. Λειτουργούν πρωινές ώρες και απόγευμα, από τις 10 έως τις 1, από τις 6 έως τις 8 καθημερινά. Μπορεί ο κόσμος να έρχεται και να μας επισκεφθεί, μπορεί να μας επισκεφθεί, συγγνώμη, και μπορεί να συμμετέχει και να ρωτάει για διάφορα θέματα που αφορούν το νομό μας και το κίνημά μας. Ποιοι οι προβληματισμοί από τους γραμμινούς πολίτες, ποια τα μηνύματα που δεχόσαστε, κυρία Βατσαλίδου? Οι προβληματισμοί είναι πάρα πολλοί και σε πάρα πολλά θέματα. Από τα μέλη που έρχονται και γράφονται αναφέρονται διάφορα. Καταρχήν είναι και τα οικονομικά και τα εθνικά ζητήματα. Και δεν θα ήθελα να πω... Και φαντάζομαι η ανεργία, ναι. Το πρωταρχικό, έτσι. Ναι. Η Δράμα γενικά ματώνει καθημερινά και σε πάρα πολλούς τομείς. Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με το προσυνέδριο της Κομωτινής, ως Δράμα έχετε κάποιες περαιτέρω προετοιμασίες, δράσεις? Δεν θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό. Φυσικά και έχουμε διάφορες ιδέες και δράσεις υπόψη μας. Αλλά επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά, καλύτερα. Είσαστε στο στάδιο της προετοιμασίας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να τονίσετε. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν, κυρία Βατσαλίδου.